Φίλες και φίλοι του News Hub, γεια σας. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα πυκνώνουν και οι ανακοινώσεις νέων πολιτικών σχηματισμών που εδώ και καιρό είναι σε φάση ζυμώσεων. Και αυτό θα μιλήσουμε σήμερα με νέα πολιτική κίνηση, το VOLT, το οποίο έχει δημιουργήσει ήδη πυρήνα στο Ηράκλειο, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε μαζί με τον Δημήτρη τον Μακρυλάκη, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του κινήματος VOLT. Κύριε Μακρυλάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε στους ακροατές σας. Κύριε Μακρυλάκη, θα θέλαμε αρχικώς, επειδή έχουμε κάνει μια κουβέντα και μου έχετε πει, ας πούμε, ότι αυτή η κίνηση έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό και ήδη απλώνεται και στην Ελλάδα. Θα ήθελα να μας πείτε αρχικώς πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, ποιοι είναι οι πρωτεργάτες αυτής της κίνησης και από πού ξεκίνησε εισαγωγικά. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα πολιτικό κίνημα που ονομάζεται VOLT Europa. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό κίνημα έχει τη χαρά να φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες μέλη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάγκη δημιουργίας αυτού του πολιτικού κινήματος που λέγεται VOLT ξεκίνησε ουσιαστικά με δύο αφορμές και για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι το ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες συμφωνούν και λίγοι διαφωνούν στο ότι πολλά από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ο κάθε ένας πολίτης ή κάθε μία χώρα δεν αφορούν μόνο τη χώρα στην οποία κατοικούμε, αλλά είναι πανευρωπαϊκά και όχι μόνο. Άρα θα πρέπει να έχουν και αντιμετώπιση ανάλογη. Και το βλέπουμε και με την ενέργεια σήμερα αυτό. Το είχαμε δει με την οικονομία πριν από μερικά χρόνια, τώρα το βλέπουμε και με την ενέργεια, ότι είναι κοινό πρόβλημα. Ακριβώς, να πυκνώνουν τα προβλήματα τα οποία χρήζουν πανευρωπαϊκής αντιμετώπισης και όχι μόνο εθνικής. Οπότε, κατά αντίστοιχο τρόπο, θα πρέπει να υπάρχει και πανευρωπαϊκή ομοφωνία. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία των μελών, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασιστικότητα και δυναμισμός. Αυτά λείπουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο δεύτερος άξονας, ο οποίος έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία στη δημιουργία αυτού του πολιτικού κινήματος, του VOLT, είναι το γεγονός ότι συνεχώς στην Ευρώπη παρατηρούμε όλοι μας ότι αυξάνουν ανησυχητικά, θα έλεγα εγώ, οι φωνές του ευρωσκεπτικισμού, οι φωνές του λαϊκισμού. Υπάρχουν, μην ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Βρετανία αποχώρησε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζει και αμφισβητείται πλέον ανοιχτά και δυστυχώς το κοινό ευρωπαϊκό όραμα που η πλειοψηφία των πολιτών αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμερίζεται, περνάει δοκιμασία. Δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται για διάφορους λόγους. Περισσότεροι από αυτούς έχουν να κάνουν και με τις λειτουργίες που υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, αυτοί οι δύο άξονες, δηλαδή ένα, η αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και δύο, τα κοινά ευρωπαϊκά προβλήματα, έχουν αρχίσει να ξεθοριάζουν το κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Οπότε πολίτες από όλη την Ευρώπη ξεκίνησαν σιγά σιγά να αυτοσυσπηρώνονται και να αυτοοργανώνονται. Από πού ξεκίνησε αυτό, ποια ήταν η πρώτη ομάδα, δηλαδή οι πρώτοι 5-10 άνθρωποι που το ξεκίνησαν? Ξεκίνησε από τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, σαν πριν λίγα χρόνια, το 2019. Ήδη η προσπάθεια... Δημιουργήθηκε, δηλαδή, για να δώσουμε να καταλάβουν και οι ακροατές, δημιουργήθηκε πρώτα μια δεξαμενή σκέψη, ας πούμε, ένα think tank, και μετά αυτό σιγά σιγά ορίμασε και μεταξελίχθηκε σε πολιτικό φορέα. Ακριβώς. Ακριβώς αυτή είναι και η πορεία εξέλιξης του VOLT εντός Ελλάδας. Εξ αρχής υπήρξαν κάποια λίγα μέλη του VOLT, 4-5, κάποια μικρή, πολύ μικρή ποσότητα, ένας πολύ δυναμικός πυρήνας, που σιγά σιγά
άρχισε να οργανώνεται, να συσπυρώνεται και να μαζεύει κόσμο γύρω του. Και πλέον σήμερα μπορούμε να μιλάμε για εκατοντάδες μέλη σε όλη τη χώρα, μέλη του Volt Ελλάδας. Μπορούμε να μιλάμε για ότι πλέον το Volt Ελλάδος έχει καταθέσει καταστατικό στον Άγιο Πάγο και θεωρείται επισήμως ένα από τα κόμματα, τα εθνικά κόμματα της χώρας μας. Είναι ένα κόμμα το οποίο συσπυρώνει συνεχώς τις τάξεις του ανθρώπου. Είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε από πολίτες, δεν ξεκίνησε από πολιτικούς, και εδώ θέλω να το επισημάνω αυτό. Δεν υπάρχουν γνωστοί πολιτικοί ανάμεσά μας, δεν υπάρχουν επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε πολίτες οι οποίοι ναι μεν είναι ευαισθητοποιημένοι πολιτικά, αλλά απ' την άλλη κιόλας είναι απογοητευμένοι, είναι χωρίς πολιτικό σπίτι, είναι πολίτες που έχουν βαρεθεί να περιμένουν από τα ίδια τα κόμματα που μας φέραν στο χείλο της καταστροφής για να μας σώσουν. Επειδή λέτε για κόμματα, κύριε Μακελάκη, θέλω να μας πείτε λίγο για να πιάσουμε όλο το πλέγμα. Ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Δημιουργήθηκε μια δεξαμενή σκέψη. Αυτό προχώρησε. Με ποιο σημείο αναφοράς είχατε κοινό τόπο, σε ποιο σημείο πολιτικό, δηλαδή αν πάρουμε τον ιδεολογικό πολιτικό χάρτη του σήμερα, σε πού θα κατατάσσατε το Volt ιδεολογικά? Το Volt Ελλάδος είναι ένα κόμμα το οποίο απεθάνεται τις πολιτικές ταμπέλες. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Θα έρθω και εκεί που θέλετε εσείς. Εμάς μας ενδιαφέρει να προτείνουμε λύσεις. Δεν μας ενδιαφέρει αν οι λύσεις είναι δεξιάς απόχρωσης ή αριστερής απόχρωσης. Και το δηλώνουμε απερίφραστα αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο άξονας από τον οποίο ουσιαστικά αντλεί ιδέες το Volt, η πολιτική φιλοσοφία που υπάρχει στον πυρήνα του κινήματος του Volt Ελλάδος, και όχι μόνο του Volt Ελλάδος, όλου του Volt, όλου του κινήματος αυτού του πολιτικού που υπάρχει στην Ευρώπη, ο πυρήνας του ακουμπάει στον κοινωνικό φιλελευθερισμό, ακουμπάει σε πράσινα κόμματα, στην πράσινη ιδεολογία, ακουμπάει στη σοσιαλδημοκρατία. Είναι ένα κεντρό κόμμα, αν το θέλουμε να το θέσουμε στο χάρτη, στον πολιτικό χάρτη, έτσι με όρους. Πιο πολύ κέντρο αριστερά όμως, άμα βάζουμε πράσινη και σοσιαλδημοκρατία, πιο πολύ πάει μπροστά και στη κέντρο αριστερά. Σε αυτό θέλω λίγο να το προεκτείνετε, να προεκτείνετε λίγο τη σκέψη σας, γιατί έκανα πολύ προσεκτικά την ερώτηση για το ιδεολογικό, γιατί είπα αποκλειστικά και μόνο στο σήμερα, γιατί θα συμφωνήσουμε ότι οι όροι σήμερα είναι παροχημένοι όσον αφορά το τι σημαίνει δεξιά, αριστερά, φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός κτλ. Για να θα κρυφθεί όμως αυτό από το αν έχετε καταρτήσει κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε, που έχει να κάνει με τα οικονομικά ζητήματα, με τα ζητήματα του κράτους, της άμυνας, της εκπαίδευσης. Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα? Τώρα, δηλαδή, ακούν οι ακροατές, πού θα δει ένα πρόγραμμα για να δει αν είναι συμβατή, ας πούμε, η σκέψη του ακροατή με αυτό που πρεσβεύει το Volt? Πολύ σωστά. Το Volt, παρά το ότι είναι μικρό σε μέγεθος και σε ηλικία, έχει προλάβει και έχει αναπτύξει πληθώρα θέσεων. Πρώτα απ' όλα είναι ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα αρχών. Αξίες και αρχές του Volt Greece, του Volt Ελλάδος, μπορούμε να τις βρούμε και στην ιστοσελίδα του κόμματός μας, το οποίο είναι το voltgreece.gr. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ομάδες πολιτικής συντονισμένες και δημιουργημένες και είναι ομάδες οι οποίες αναλαμβάνουν να χαράξουν την πολιτική του Volt Ελλάδος ανατομέα. Μπορεί να είναι οικονομία, μπορεί να είναι παιδεία, μπορεί να είναι υγεία, μπορεί να είναι το οτιδήποτε άλλο. Εάν κάποιος θέλει να πάρει ένα σύντομο προφίλ θέσεων, να το πω έτσι, θα μπορούσε πολύ εύκολα να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας και να δει τις αρχές μας, να δει το όραμά μας. Και από εκεί και ύστερα οι θέσεις εξειδικεύονται, όπως γνωρίζετε κι εσείς, και έχουν να κάνουν και με την επικαιρότητα, βέβαια. Ναι, ναι, εξυπακούεται και πολύ περισσότερο στην πρακτική τους εφαρμογή. Ήθελα να μας πείτε κάτι άλλο.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιφανείς προσωπικότητες που να έχουν ενταχθεί στο Volt? Ναι. Όλα τα μέλη του Volt είναι επιφανείς προσωπικότητες. Όλοι μας είμαστε επιφανείς προσωπικότητες. Και εγώ και εσείς. Το λέμε με την ευρύτερη έννοια όμως. Δηλαδή υπάρχει κάποιος διάσημος καλλιτέχνης, πολιτικός, ξέρω εγώ, καθηγητής, στοχαστής, διανοούμενος. Λοιπόν, όχι. Κάποιος έτσι ιδιαίτερα δημοφιλής που να τον γνωρίζουν όλοι, θα τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει. Ή κι αν υπάρχει, εκδηλώνεται. Όλοι εμείς που έχουμε συντονιστεί μέσα σε αυτή την προσπάθεια, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουμε απίστευτο χρόνο και απίστευτη θεά ουσία για προσπάθεια σε έναν άξονα ο οποίος θα μπορούσε να, έτσι, ίσως να συνοψιστεί σε μια κουβέντα που είχε πει κάποτε ο Μαχάτμα Γκάντι, ότι πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να έρθει. Αυτό είμαστε. Είμαστε πολίτες οι οποίοι έχουμε βαρεθεί να περιμένουμε από τον ένα και τον άλλο να μας σώσει. Είμαστε πολίτες που έχουν βαρεθεί να ψηφίζουν το λιγότερο κακό για αυτή τη χώρα. Και να μην είμαστε πολίτες που έχουμε αποφασίσει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Το αν υπάρχουν επιφανείς προσωπικότητες ή όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος πολιτικός μεγάλου βεληνικούς ή κάποιος καλλιτέχνης αντίστοιχα που να συμμετέχει στο Volt. Αυτά θα έρθουν. Προσπαθούμε και χτίζουμε ένα κίνημα το οποίο το χτίζουμε bottom-up και δεν είναι προσωποπαγές. Σε αντίθεση με ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα σε αυτή τη χώρα. Χτίζουμε ένα πολιτικό κόμμα, χτίστηκε και συνεχίζει και χτίζεται ένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, το οποίο ξεκινάει από τους πολίτες και θα βρει τον ηγέτη του. Δεν είναι ένα κόμμα όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα στην πλειοψηφία, ένας ηγέτης να δημιουργεί το κόμμα και να συσπηρώνει γύρω του οπαδούς. Για την ανάδειξη του ηγέτη έχετε ορίσει ημερομηνία για συνέδριο και ανάδειξη ηγεσίας? Ναι, έχουμε ορίσει τη διαδικασία. Έχουμε ορίσει, ακριβώς όπως το είπατε, το Μάρτιο θα γίνει το πρώτο συνέδριο του Volt Ελλάδος, όπου και μέσα στις διαδικασίες του συνεδρίου, μέσα από τις οποίες θα προκύψουν και οι συμπρόεδροι. Γιατί το Volt Ελλάδος, όπως και όλα τα Volt στην Ευρώπη, γιατί εκτός από το Volt Ελλάδος υπάρχουν άλλα 12 Volt σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα και συνεχώς δημιουργούνται καινούργια, δεν έχει έναν πρόεδρο. Έχει δύο συμπρόεδρους. Και αυτό είναι μία από τις καινοτομίες που μπορεί κάποιος να βρει στα Volt. Έχουμε δηλαδή διαρχία. Δεν αναδεικνύεται ένας πρόεδρος. Ναι. Προσπαθούμε και αποφεύγουμε, όπως σας είπα και πριν, προσωποπαγή κόμματα. Δεν είναι το παράδειγμα προς μίμηση για εμάς τέτοιου είδους πολιτικές δυνάμεις. Προβλέπεται επομένως ότι μέσα από το συνέδριο θα προκύψουν δύο συμπρόεδροι. Ένας άντρας και μία γυναίκα. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ο τρόπος χρηματοδότησης ποιος είναι? Γιατί αυτόματα κάποιος αναρωτιέται ποιος ενισχύει αυτή την κίνηση πολιτικά, οικονομικά, αυτή την πολιτική κίνηση. Αυτή η κίνηση ενισχύεται από τα μέλη της, από πουθενά άλλο. Εμείς είμαστε αυτοί που ενισχύουμε τις ανάγκες του Volt Ελλάδος, ο καθένας με όσο ποσό μπορεί. Δεν υπάρχει κάποια υποχρεωτική μεγάλη συνδρομή η οποία πρέπει να είναι. Ο καθένας ό,τι μπορεί δίνει, προσφέρει και τα λοιπά και προχωράμε. Μάλιστα, κύριε Μακρυλάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.